μέρος των συνταξιούχων απεργατών χαιρετίζουμε και εμείς με τη σειρά μας τη σημερινή μας συγκέντρωση. Η κυβέρνηση, επικορούμενη από τους μεγάλους δικηγόρους, μεγαλοδικηγόρους, τους καναλάκες, προσπαθεί για μια άλλη φορά να ξεγελάσει τους συνταξιούχους, βαπτίζοντας αναδρομικά τις συντάξεις. Μετά από την σκόπιμη καθυστέρηση που έχει δημιουργήσει για αυτές για πάνω από 4 χρόνια. Προπαγανδίζει επίσης και τη χορήγηση προσωρινών συντάξεων, ενώ στην ουσία τις περικόπτει κατά 50%. Ιδιαίτερα προκλητική είναι η στάση της κυβέρνησης που ακολουθεί για τους απεργάτες. Μετρημένες στα δάχτυλα είναι οι συντάξεις, οι επικουρικές συντάξεις που έχουν δοθεί σε αυτούς που κατάθεσαν μετά τον νόμο του Κατρούκαλου. Επίσης, ακολουθώντας την πάγια και προσφυγή της τακτική του Διέρη, αρνείται να εφαρμόσει ακόμη και αυτούς τους νόμους που ήδη ψήφισε. Το νόμο του Κατρούκαλου και συγκεκριμένα αναφέρομαι στο άρθρο 28 που καθορίζει ότι για τον υπολογισμό των συντάξεων πρέπει να υπολογίζονται τον ανταποδοτικό του τμήματος, του ανταποδοτικού τμήματος, πρέπει να υπολογίζει όλες τις πάγιες αποδοχές. Και συγκεκριμένα και την άδεια που εμείς λόγω της ιδιομορφίας την εργαζόμαστε, την πληρωνόμαστε και πληρώνουμε αναδρομικά. Ισχυρίζεται ψευδώς και σκόπιμα ότι ο καινούριος νόμος του Κατρούκαλου ισχύει μόνο για τα χρόνια, ενώ για το ύψος ισχύει η παλή νόμη. Πονά διπλά τα ζητάνε δικά τους. Ένα όμως άλλο σημαντικό ζήτημα που πρέπει και απασχολεί όλους τους συνταξιούχους είναι η κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία με την έλλειψη γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και την μετατροπή τους σε νοσοκομεία μίας νόσου. Και αυτό γίνεται με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που απαξίωσαν την υγεία και μας αναγκάζουν να πληρώνουμε σημαντικό τμήμα των πενιχρών μας συντάξεων, αν θέλουμε και για να μπορέσουμε να ζούμε. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, συνάδελφοι, και να βάλουμε προφραγμό σε αυτή την πολιτική, ένας δρόμος υπάρχει. Αρκώς του αγώνα και σε αυτή την κατεύθυνση σας καλούμε με τη σειρά μας να συμμετέχετε τόσο στις προγραμματισμένες δράσεις που αποφασίσαμε και αποφασίζουμε εμείς οι συνταξιούχοι και η ΣΕΑ, όσο και στη συγκέντρωση που διοργανώνουν τα εργατικά σωματεία και ορισμένα εργατικά κέντρα για να τιμήσουν αγωνιστικά την Πρωτομαγιά και να προβάλλουν τις διεκδικήσεις τους στις 6 του Μάη. Καλούμε τους συνάδελφους να απεργάτες συνταξιούχους να συμμετέχουν στην περιφρόνηση και στην πορεία που θα συνεχίσει στο Πειραιά την ίδια μέρα. Σας ευχαριστώ.